το τελευταίο αντίο στον Γιώργο του Βασιλείου. Φέτος πολλοί κόσμος έφυγε αλκηνό αίμα. Αυτό σκεφτόμουν. Κοίτα, από πρωί, θα σου παιδιά. Πω. Ναι, πολύ. Κοίτα, εγώ τώρα με την Εσπρέσο βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια φεύγει πάρα πολλοί ναι. κόσμος. Γιατί επειδή τα καλύπτουμε. Αυτό που θέλω να πω για αρχή ναι. και με αφορμή τον Γιώργο του Βασιλείου είναι πολλοί κόσμος, παιδιά μου, φεύγει από το τσιγάρο. Δηλαδή, εγώ κάπνιζα 30 χρόνια, το έχω κόψει τα τελευταία 2 χρόνια. Έκανα ηλεκτρονικό, τώρα έχω κόψει και το ηλεκτρονικό εδώ και ένα χρόνο, αλλά έχω σε κασέτα την Τζένι Βάνου να μου λέει κόψε το τσιγάρο. Τον Ντάνο Λυγίζω, ο οποίος κυκλοφορούσε, Θεός χωρέσει το Ντανούλη, κυκλοφορούσε με μπουκάλα, είχε χαπ τη χρόνια υποφρακτική. Κόψε το τσιγάρο και έτσι το κόψα. Λοιπόν, και ο Γιώργος Βασιλείου από το τσιγάρο άνθρωπος. Δηλαδή το λέει και ο ίδιος, το έχει πει. Δράμα, παιδιά, δράμα, δεν το συζητάμε. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε την Ελισάβετ κοντά μας. Για να πούμε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο. Τώρα όμως, πάμε να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, τα του οίκου μας, γενικότερα τα του οίκου μας, τα τηλεοπτικά μας δηλαδή. Και πολλές οι αποκαλύψεις σήμερα, Αλκίνοέ μου. Θα δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, ο καινούριος παίκτης που μπαίνει πάρα πολύ δυνατά, από πέρυσι έχει ξεκινήσει βέβαια, στο τηλεοπτικό σκηνικό είναι αναμφισβήτητα ο Sky. Έτσι, πολύ δυναμικά. Φέτος, νομίζω περισσότερο από πέρυσι. Έχει καταφέρει, έχει κάνει την ανατροπή. Βρέθηκε στα χέρια του και το Survivor, εκεί που περιμέναμε στο Star, εκεί που το Star μιλούσε για τα δύο παιχνίδια και για το Voice και για το Survivor. Τελικά έγινε η μεγάλη ανατροπή και λόγω των αδειών και όλων των εξελίξεων. Ποιος το περίμενε ότι το Sky τώρα θα παίρνει τέτοια παιχνίδια, έτσι. Εγώ δεν το περίμενα. Έτσι. Το περιμέναμε εμείς. Και ποιοι παρουσιαστές συνεργάζονται πια με το Sky, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε μια αποκάλυψη σε λίγο. Θα δώσουμε το quiz όμως, Ελενάκη. Ναι, είναι πάρα πολύ γνωστός παρουσιαστής. Είναι πολύ ωραίος άντρας. Είναι... Για να δούμε τι θα... Πολύ ταξιδεμένος θα έλεγα εγώ. Ναι. Δεν θα σας το πω. Ανήκει σε άλλο κανάλι. Άνοικε σε άλλο κανάλι. Φανταζόμασταν εμείς ότι θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι. Δηλαδή, μέχρι και πρότινος ξέραμε ότι θα είναι σε άλλο κανάλι. Είχε ξεκινήσει εκπομπή σε άλλο κανάλι, όχι. Δεν είχε ξεκινήσει. Είχε μια από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές, να το πω, το κανάλι. Στον Αλφα. Πολύ σκληρός άντρας. Μας έδωσε πάρα πολύ κάτι περισσότερο. 1η Μαρτίου, μπορώ να σας πω τα γύρω-γύρω. 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει αυτό το συγκεκριμένο σοου. Το γύρισμα ή να το βλέπουμε. Όχι, να το βλέπουμε. Επίσης, δεν θα είναι τόσο reality, θα μπει λίγο στα κυβικά του Sky, θα έλεγα. Πες το μου και αυτό, δηλαδή τι, θα διαβάζουν ποιήση κάτω από τις φωτογραφίες. Θα είναι, περιμένετε. Θα βγαίνει η Τσίπα και ο Μπογδάνος, θα κάνουν στο ρεσιδέ. Όχι, Μπογδάνο, από και εσύ. Θα είναι πολύ adventure. Γιατί δεν τον έχεις ικανό, τον Μπογδάνο. Περιμένετε, αφήστε με, θα το ξεχάσω. Όχι, δεν θα το ξεχάσω, πώς θα πεις εδώ. Θα είναι λοιπόν πολύ adventure το show. Συγγνώμη, ίντριγκα δεν θα υπάρχει, μα να φούγει ξεμάλιασμα. Προσέχτε, θα είναι Δευτέρα έως Πέμπτη. Okay. Κάθε βράδυ θα είναι 3 ώρες. Κάθε βράδυ 3 ώρες. Γι' αυτό δεν είναι. 3. Συγγνώμη. Και κάθε Παρασκευή έτσι για το κερασάκι τώρα επειδή τα έχουμε πολλά. Όχι. Θα είναι το X Factor. Συγγνώμη, αλλά θα πω μετά. Συγγνώμη, μήπως είναι το νέο σοου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Χρειάστηκαν από εκεί. Να πω ότι επειδή είχε γραφτεί κάπου ότι έχουν φύγει για τον Άγιο Δομήνικο, εμένα μου είπαν μάλιστα. Αν θες να πεις ότι φύγανε, φύγανε. Αλλά δεν έχουν φύγει η Βρεσία, Έλενα μου λέει ακόμα. Δεν έχουν να πάνε. Όσο νούπο. Όσο φύγουν. Ποιος να είναι αυτός τώρα, για να δούμε. Λοιπόν, δώσε λίγο τα Facebook, τα Twitter και αυτά να μαντέψει ο κόσμος ποιος είναι και θα σκεφτώ και ένα δώρο να σας κάνω. Θέλω να μαντεύετε και να μας στέλνετε βεβαίως και το δικό σας ρεπορτάζ το οποίο είναι χρήσιμο. Στο Facebook Λαμπύρι Μπύρι, μας στέλνετε email λαμπύρι έψιλον παπάκι at έψιλον TV. Είμαστε ενεργοί και στο Instagram Λαμπύρι έψιλον και στο Twitter λα κάτω παύλα μπύρι, κάτω παύλα μπύρι. Κάντε μας νούμερο ένα trend. Κεντρικά όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή ο περιπτεράσιο είναι πολύ δυνατό, θέλουμε έναν άλλον ρε παιδιά. Δεν μπορεί μόνο ο περιπτεράσιο να πει όλα. Ο Δημήτρη ο Θεό. Λοιπόν, μαντέψτε ποιο είναι το πρόσωπο αυτό. Ποιο είναι ο παρουσιαστή που έχει αναλάβει το Survivor, το οποίο θα δούμε από την 1η Μαρτίου στου δέκτε μα, από την τηλεόραση του Sky. Είναι ένα πολύ σκληρό αγόρι. Μέχρι πρώτη ανήκει στο δυναμικό του Α και βεβαίω στο Sky από το Μάρτιο και μετά. Ποιο είναι όμορφο, σεξι, δυναμικό. Πολύ. Και πολύ τη περιπέτεια, ρε παιδί μου. Την αγαπάει την περιπέτεια. Την αγαπάει. Και είναι βόμβα, πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορούσε να φανταστεί κανεί ότι αυτό το παιδί θα φύγει από εκεί και θα πάει στο Sky. Το θεωρούμε έξυπνη κίνηση, γιατί εγώ δεν ξέρω. Πάλι έξυπνη, πιο έξυπνη πεθαίνει. Γιατί να πούμε ότι είχε ακουστεί ένα άλλο όνομα, μην τα μπλέξετε, που ταιριάζει στην περιγραφή που σα έδωσε η Χριστίνα, αλλά δεν είναι εκείνο. Εγώ μπορεί να θέλω να βάλω πανανόφλουδε, να ξέρει. Όλοι ξέρετε, εγώ δεν ξέρω. Σε λίγο η αποκάλυψη.
αποκάλυψη σε λίγο, γιατί τώρα πάμε στην Καλομήρα μας. Λοιπόν, πάμε στην Καλομήρα. Η αρπαγή της ωραίας Καλομήρας. Ακριβώς, η αρπαγή της ωραίας Καλομήρας. Εμείς μάθαμε εχθές ουσιαστικά ότι η Καλομήρα θα είναι στο backstage του Rising Star. Τι ονόματα θεόλη του Παναγιά μου. Έχει να μάθει αγγλικό φέτος, θα πάει σε πολύ θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θεωρήσαμε ναι, 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 πολύ. Κανονικά. Λοιπόν, μάθαμε λοιπόν ότι θα είναι εκεί. Και όντως θα είναι εκεί. Το τσεκάραμε κιόλας από τον Αντένα, μάθαμε ότι θα είναι εκεί. Πήραμε και σιδερίκια ένα πράγμα. Ναι, βέβαια. Έλα όμως που δεν ήταν η πρώτη πρόταση που της έγινε. Η Καλομήρα λοιπόν, το καλοκαιράκι θα έλεγα εγώ, εκεί γύρω στην Άνοιξη και λίγο πιο πέρα, ο Sky της έκανε πρόταση για να είναι στην κριτική επιτροπή. Ναι. Παιδιά. Του. Ένα λεπτάκι. Όπα. Περιμένετε λίγο. Junior Music Stars. Εντάξει, το Junior είναι καλή για το Junior, νομίζω. Για το Junior είναι. Ναι, καλή για το Junior η Καλομήρα. Η καλύτερη, νομίζω, επιλογή. Ήταν πολύ καλή επιλογή και ομολογουμένως το πούμε ότι δεν είναι. Γιατί αν ήταν για κάτι άλλο, είχα τρομάξει. Ναι. Μα είδα ότι είχε περίμενε στην κονία. Απλά μετά σκέφτηκα που να κλείσουμε στα ελληνικά. Όχι, δεν έγινε έτσι. Να πούμε ότι η Καλομήρα δέχτηκε. Και ότι δηλαδή ουσιαστικά ζήτησε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά όλη τη οικογένεια στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, για δύο μήνες. Αλλά λόγω τηλεοπτικών αδειών το πράγμα πήγε πίσω. Κρίμα. Και έτσι την πήρε ο Αντένας. Όχι ο Αντένας, ο Αντένας. Ο Αντένας. Ναι. Nice. Τελικά ο Αντένας, η Καλομήρα θα είναι στον Αντένας. Ναι, ναι, βρήκε κεντρικά. Δεν είναι εγώ είχα κολλήσει ότι είναι. Δεν είναι. Α, ήτανε να είναι. Ήτανε να είναι. Άκου, αλκή, ναι. Λάθος καταλάβαμε. Όχι, όχι. Άλλα καταλάβαμε, αλλά εδώ θα κάνουμε τα Muppet σήμερα. Μα κάνετε σε ένα παράθυρο με το μπουνιά σήμερα. Κανονικά. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι έγινε τώρα. Θα στα πω εγώ πιο αναλυτικά και στα ελληνικά. Γιατί τα είπε στα αγγλικά και δεν τα καταλάβαμε. Ήτανε, σου λέει, η Καλομήρα δέχτηκε μια πρόταση να είναι στο Sky. Μάλιστα. Στο παιδικό του Θεοφάνου. Τα είπε στα κυπριακά. Θες να πεις η Κυπρέα εδώ πέρα. Σωστά, σωστά. Επειδή παγώσαν εκεί όμως οι συνομιλίες, δέχτηκε μια άλλη πρόταση μετά να είναι στον Αντένα. Για να κάνει τι στο Rising Star. Backstage. Backstage στο Rising Star. Τι θα πει backstage, γιατί η θιά μου από την Κομωτινή δεν το καταλαβαίνει. Τι παρασκήνιο δηλαδή, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό το backstage, το παρασκήνιο, να το πούμε και αυτό, νομίζω ότι είναι η πιο ανόητη δουλειά που υπάρχει σε αυτά τα show. Δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή είναι φοβερό. Έρχεται ασθμένος, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, κατεδρομένος. Έχεις και τους συγγενείς δίπλα όμως. Ναι, και το πώς λίγο δάκρυ, λίγο οργή. Και τώρα, πραγματικά, δηλαδή φαντάζεσαι ότι η Καλομήρα θα πάει στο συγγενή και θα βγάλει το δάκρυ. Θες να μου το πεις και αυτό δηλαδή. Το σηκώνω στο μυαλό σου. Νομίζω ότι θα είναι πολύ τυφερούλα. Ότι θα πάει δίπλα στο συγγενή και θα πει. Ναι, αυτό. Γιατί πείτε μας. Εντελώς. Έλα, την αγαπώ, είναι θεά. Είναι καλό το. Όταν το είπα και σε ένα συνάδελφο μου λέει, δηλαδή ο παπάς στέει. Και δεν το πιάνω εγώ στην αρχή. Και λέω, ποιο παπά που λέει. Εδώ παπά εκεί, παπά που λέει. Ναι, το πει γιατί παπά που λέμε. Ναι, αυτό. Γιατί μου λέει λόγω των τηλεοπτικών αδειών πήγε πίσω και το χάσανε. Σημείδη και δεν το συνδυάσει, δεν μπορεί να το. Δηλαδή τώρα τα σοου που θα έχουμε, που θα δούμε από εδώ και πέρα, ποια θα είναι έτσι, εν κατακλείδη. Ό,τι ξέρει από σοου, όλα θα τα δει. Είναι να μην αποφασίσουμε εμεί να κόψουμε τα κανάλια. Έτσι και κόψουμε τα κανάλια και τι άδειε. Θα δει, θα γεμίσει σοου. Εκεί που δεν είχαμε να φάμε. Ναι, 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 ναι. Εκεί που όλοι κάνανε φοβερέ οικονομίε. Εκεί που κάναμε έτσι να πληρωθούμε γι' αυτό. Πάρε σοου να έχει τώρα. 18 του μήνα, του μηνού. Αγάπη μου, έλα να μετρήσουμε, έχει δίκιο ο Αλκίνο. Ξεκινάμε μία δύσκολη, υποτίθεται, τηλεοπτικά περίοδο, έτσι, ναι, που έχουμε βγει ασθμένοντας. Έβδομη χρονιά, πόσο είμαστε στο μνημόνιο, έκτη έβδομη, δηλαδή ούτε μια χούντα, ας πούμε, δηλαδή ίδια μια χούντα, 7 χρόνια. Ακριβώς, 7 χρόνια. Και πάμε λοιπόν να δούμε πόσα σοου θα ξεκινήσουν στους δέκτες. Ξεκινάμε τον Θεοφάνους. Θεοφάνους. 18 Νοεμβρίου κεντρικιά μου. Τι θα κάνει ο Θεοφάνους, παιδικό. Παιδικό θα κάνει. Ωραία, παρουσιαστής. Παιδικό θέατρο. Παιδικό. Λοιπόν, γράφεις. Παιδικό λοιπόν. Παιδικό. Μία εκτίμηση, αν θα πάει καλά και. Με την κυρία Μανολίδου μέσα να πούμε πρόσωπα δυνατά. Νίκος Βουρλιώτης. Νίκος Βουρλιώτης και ακόμα. Αχ, θα τα λέω. Είναι στην ερώτηση που μου έκανε ο Κουνιάκης, που είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ο Θεοφάνους είναι λίγο ξύμορο. Παρουσιαστή παιδικού, αλλά περιμένω να δω. Γιατί το λες οξύμορο. Ναι, γιατί συνήθως, ας πούμε, είναι ένας ξινός, ένας σκληρός, ένας αυστηρός. Ξινόμορο. Σωστό. Αλλά όμως αυτό και ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να αποδειχτεί, επειδή είναι αντίθετο, μπορεί να αποδειχτεί και ενδιαφέρον. Θα το δούμε. Ξέρω όμως ότι ο Γιώργος έχει μεγάλη αγάπη στα παιδιά και έχει σχολή και γράφει και αυτά και τα λοιπά. Και καλό μπαμπάς. Πάντως το ήθελε να είναι παρουσιαστής. Για να το δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα παρουσιαστής Γιώργος Θεοφάνους. Πρώτο. 18 Νοεμβρίου, τώρα την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή μιλάμε κοντή γιορτή. Παρακάτω. Παρακάτω. Επόμενο σοου που ξεκινάει. Πρώτα θα βγει X Factor. Ποιο?
Όχι, είναι το Factor, το... είναι voice. Πιο μετά. Το Voice. Το πάμε voice. Για Voice. 16-17. Ναι. Sky τώρα Sky. Πάμε, έτσι. 16-17 ξεκινάνε τα πρώτα... Κάτσε να τα γράφω κιόλας. Είναι και εγώ γραμμένα τα έχω κεντρικά, χάθηκα. Sky Voice. Ωραία. Και το Junior Music Star είναι στο Sky. Ωραία. Τα πρώτα επεισόδια τα οποία έχουν γραφτεί ήδη, να πούμε. Έχουν γραφτεί ήδη να. 3 επεισόδια, 3 με 5. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Θύμησέ μας το Voice, παρουσιαστές, κριτές κτλ. Μάλιστα. Παρουσιαστής είναι ο κύριος Καπουτζίδης. Μάλιστα. Μαζί του στα μπάκα τα stage που λέω κι εγώ. Δεν είναι λίγο καμένος ο κύριος Καπουτζίδης για τόσα πολλά. Αυτή. Τους βλέπετε. Είναι Παπαρίζου, Σάκης Ρουβάς, Μουζουράκης και Μαραβέγιας. Να πούμε ότι η έκπληξη μεγάλη, ποια περιμένετε εσείς ότι είναι? Δεν ξέρω, επιτροπή. Από την Κριτική Επιτροπή ποιος περιμένετε? Καλά, εκτός από την Παπαρίζου, η οποία είναι να. Εκπληκτική πραγματικά. Ναι. Όχι ναι. Και τόσο εκπληκτική. Λέμε ότι πάρα πολύ, παιδιά. Δεν μπορεί να μιλήσει καν ελληνικά η Έλενα. Μα πείτε τα, μα κύριε. Συγγνώμη τώρα, παιδιά. Τώρα να τα λέμε. Η Έλενα, την έχουμε δει σε Κριτική Επιτροπή που ήταν με τον Κωστόπουλο σε Το Άις. Ναι. Εμένα προσωπικά λυπάμαι, ενώ είναι φωνάρα, μας έφερε το... το βραβείο στην Eurovision, την εκτιμώ πάρα πολύ κατά τα άλλα. Παιδιά, η Παπαρίζου δεν είναι για να μιλάει. Δηλαδή, αυτό το ότι όλοι τα κάνουμε όλα δεν γίνεται. Δηλαδή, τώρα να βγω κι εγώ να τραγουδάω. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπουνιά. Είναι κακή ιδέα τώρα εδώ που τα λέμε. Για ξανασκέψου το λίγο. Στην αφραγγεία και στην αυτή. Γιατί όχι, εδώ έχει βγει το άπαν σύμπαν. Θα κάνουμε πολλά. Λοιπόν, η έκπληξη λοιπόν είναι ο κύριος Μουζουράκης. Οι ατάκες που πάνε και έρχονται δεν περιγράφονται. Από αυτά τα τρία γυρίσματα που έχουν γίνει. Για να το δούμε, οι ατάκες πάνε και έρχονται. Γιατί έχεις δει ποτέ το Μουζουράκι σε σοου? Εγώ δεν τον έχω δει. Επειδή τον είδαν οι άνθρωποι που μου είπαν. Για να το δούμε. Τι θα πούνε στο κανάλι? Τα καλύτερα θα πούνε που δεν είπαν. Επίσης, ξέρεις τι, ο Πάνος ο Μουζουράκης έχει και ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Ακριβώς. Δηλαδή, παρακολουθούμε πολλές φορές δηλώσεις του. Είναι φλεγματικό το χιούμορ του. Ναι. Τι έχουμε πάθει, έχουμε πεθάνει στη μόρφωση σήμερα. Αυτές τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, έχει ορυξία γι' αυτό. Όταν έχει, πάντα είναι πιο μορφωμένη από τις άλλες. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Ο Μουζουράκης. Ότι έχει ορυξία γενικά. Ο Μουζουράκης, λοιπόν, και στις δηλώσεις που κάνει, ψάχνεις να βρεις το χιουμοράκι μέσα. Είναι δηλαδή, λίγο, ναι, λέει πράγματα και πετάει πραγματάκια. Έχουμε και δεύτερη αλλά... σκέψη για να καταλάβεις το αστείο. Έχουμε και αυτό το λέει. Όμως, χάσατε μία τάκα που σας είπε ο Αλκίνος και θέλω να μου τον παρακολουθείτε τον Αλκίνο. Μάλιστα, συγγνώμη. Δεν είναι τυχαίο παιδί ο Αλκίνος. Μάλιστα. Είπε για τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ναι. Καμένος. Τον οποίο θεωρεί ότι εντάξει, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει. Είναι πολύ used. Για να μιλήσω και εγώ λίγο ελληνικά. Να μιλήσω και εγώ πολύ ελληνικά. Είναι πολύ used. Δηλαδή, αυτό με τρελαίνει πια στην Ελλάδα. Πρέπει κάποια στιγμή με την κρίση να πάρουμε κάποιες. Να τα δούμε λίγο τα πράγματα από την άλλη μεριά. Ωραία. Δηλαδή, ας δώσουμε κάποιες ευκαιρίες, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, η Κλεοπάτρα Πατλάκη. Να. Γιατί εγώ να μην γίνει μια παρουσιάστρια ενός σοου? Πες το σε παράδειγμα. Πάρα πολύ. Δελτίο ειδήσεων. Ξανά. Καλά, αντιδελτίο, εντάξει, σε βλέπω θαύμα. Αντιδελτίο. Αυτό, αντιδελτίο. Και κάνω μέσα έναν αστερίσκο τώρα. Το έχει ξανακάνει. Έναν αστερίσκο έτσι, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Εχθές το βράδυ είδα στον ύπνο μου τη Μαλβίνα. Αχ, τι πάθαμε. Ναι. Με τους ύπνους. Λοιπόν, και πραγματικά λέω, θα το πω στη Χριστίνα και στα παιδιά. Παιδιά, η Μαλβίνα μας λείπει. Εσένα σε κόβω σε αυτή τη σχολή. Ξέρεις ότι η Μαλβίνα, όταν έλεγα ένα τύπο σατυρικό δελτίο στη Θεσσαλονίκη, πριν κάνει την εκπομπή της, είχε έρθει στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Μήλο που δούλευα και μου είπε, όταν άκουσε την εκφώνηση, έλα μαζί μου Αθήνα, είμαι θα σίγουρος, κάνουμε κάτι πολύ καλό. Σε κόβω, δεν πήγα. Σε κόβω αυτή τη σχολή. Πήγε αλλού, τέλος πάντων. Άντε μη στα ψάλλω. Άντε μη στα ψάλλω τώρα και σένα. Τέλος πάντων. Όλοι κάνουμε τα λάθη μας. Συνθήκε τότε. Όλοι κάνουμε τα λάθη μας. Λοιπόν. Έχει και μία παρενθεσούλα το πράγμα που δεν το ξέρουμε και δεν έχει ακουστεί. Ότι στα backstage, stage, γιατί και η ιδέα έχει παντού αυτό. Αυτό υπάρχει, να ξέρετε. Ένα backstage έχει παντού, ναι. Είναι δουλειά τέλος πάντων. Θα είναι η τραγουδίστρια των Άντερβιου. Σ' αγαπώ. Παιδιά είπαν ότι είναι πολύ καλή. Μου το είπε εδώ πέρα άτομο που έκανε την τραγουδίστρια. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Βρεσαρή μου, βρε Δημήτρη μου, βρε αρχισυντάκτης καρδιάς μας. Καινούργια, ναι, γιατί άλλαξε νομίζω. Ναι, γι' αυτό ρωτάω εγώ, γιατί την έχουμε ακούσει. Ναι, στο τραγούδι μιλάτε. Πάντως, να σου πω κάτι, Αλκίνοε μου, ειδικά για τον Γιώργο Καπουτζίδη. Λέμε να δίνουμε ευκαιρίες να βγουν. Αλλά ρε παιδί μου, και ένας άνθρωπος που έχει ταλέντο. Γιατί έχει ταλέντο? Άκου, για μένα, κοίταξε, θα σου πω κάτι, η Κλεοπάτρα μου, μισό λεπτό. Επειδή εγώ του χρόνου, πρώτα ο Θεός, συμπληρώνω 40 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Έχω ξεκινήσει το 1977 από το περιοδικό Φαντάζιο. Αγόρι. Λόγω λοιπόν ηλικίας. Ναι, λόγω εμπειρίας τα λέει. Αυτό επειδή, είναι το κορίτσι. Και επειδή, ναι, το κορίτσι σας περιμένει, έχει το μέλλον μπροστά του. Ας πάμε τώρα σε κάποιους άλλους. Λοιπόν, οι οποίοι πραγματικά έχουν γράψει ιστορία και οι οποίοι θα πρέπει να μας διδάσκουν. Επειδή λοιπόν έχω γνωρίσει παρουσιαστές τύπου Γιώργο Οικονομίδη, τύπου Αλκιστέα, τύπου παρουσιαστές θρύλων, λόγω ηλικίας που έζησα και συνεντεύξεις κτλ. Ο Καπουτζίδης είναι ένα καλλιτέχνης, θα τον πω καλλιτέχνη, γιατί όχι, ο οποίος για μένα έχει μία ευστροφία, έχει μία ηφία, είναι μπριλάντε, αλλά κάπου το μαζεύει. Δεν είναι ο πολύ μπριλάντε, είναι λίγο υποκριτικός, κάνει το καλό παιδί.
Ο Οικονομίδης ήταν λαμπερός, αλλά σου έλεγε και την ξινή ατάκα, σου έλεγε και το καυστικό, σου έλεγε και το χιούμορ. Ο Καπουτζίδης είναι στημένος. Να σε ρωτήσω είναι κάτι. Ένα τυπικό πράγμα. Δηλαδή, κύριε Μπουνιά, δηλαδή, ο Λιάγκας, ας πούμε, είναι πιο... Ποιο? Ποιος? Ο Λιάγκας. Ο Λιάγκας, θα σου πω κάτι. Ο Λιάγκας ενώ δεν είναι ο παρουσιαστής με την έννοια του μπριλάντε-μπριλάντε. Okay. Δηλαδή, καμιά φορά είναι και ο Τσούμπαλος, είναι και αυτό, ο Γιώργος κτλ. Αυτή είναι η γοητεία. Ναι. Έχει όμως ο Γιώργος κάτι που θα πει εκείνη την ώρα. Συμφωνώ. Θα πει κάτι. Αυτό το κάτι του Γιώργου για μένα μου αρέσει πολύ. Κύριε Μπουνιά, να πω κάτι. Να πω κάτι όμως. Στην παρουσίαση της Eurovision, είδατε τι ατάκες έλεγε με την Κοζάκου. Ήτανε γραμμένες. Όχι, όχι, όχι. Όταν παρουσίαζαν, ήταν μέσα στην ατάκα. Αν χαλαρώσει, είναι ατακαδόρο. Την ναι. έχει νομίζω. Πρόσεξε όμως. Εκεί εκ του ασφαλούς. Τι ατάκα, εδώ πέρα, εμείς είναι ατάκες. Παιδιά, γιατί στο δεύτερο ασφαλή δεν ήταν καλό. Η ατάκα η γραμμένη, και αυτό που λέει Χριστίνα. Για πες το, Χριστίνα. Ήθελα να πω ότι εκ του ασφαλούς υπό την έννοια ότι μιλάει για ανθρώπους ξένους προς εμάς. Ναι. Σχολιάζοντας καυστικά συμμετοχές ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάτι που είπες και έφυγε. Εκ του ασφαλούς. Θα τον κρίνει η μη Σλοβενία. Θα διαφωνήσω και με τους δύο. Γιατί στο Just the Two of Us, αν θυμάστε που παρουσίαζε ο Γιώργος Καπουτζίδης, είχε συγκρουστεί και με την Κριτική Επιτροπή. Δεν μ' αρέσει η Κλεοπάτρα μου ο τόνος. Αυτό πράγμα που βγαίνει, εδώ το αέρινα. Ακούστε, θέλω εδώ πέρα, μια που ήρθα σήμερα και έχουμε καιρό να τα πούμε, θέλω να σας πω και κάτι άλλο το οποίο τα τελευταία χρόνια το βλέπω στην τηλεόραση και με κάνει και πολλές φορές και να γυρίζω αλλού το κουμπί ή να μην βλέπω. Λάθος άνθρωποι σε λάθος εκπομπές. Δεν κάνουμε όλοι για όλα. Δηλαδή, εσύ είσαι κορίτσι με αυτό το πράγμα. Πάει και τελείωσε. Τέλειωσε. Δηλαδή, εδώ. Πας. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή, ας πούμε, ο καθένας να τα κάνει όλα. Και ηθοποιός και παρουσιαστής και αυτό κτλ. Δηλαδή, εσύ είσαι σχολή Μαλβίνα. Να, ας πούμε, το είπαμε ήδη. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτό που είμαι. Χωρίς να ξέρω και τα λοιπά, να λέω την άποψή μου και να είμαι ζωντανός, αυθόρμητος και σε όποιον αρέσω. Δεν μπορώ τώρα εγώ να κάνω. Δηλαδή, καρφιξωμένο χαμόγελο. Ας πούμε, αυτό το βλέπω πολλές φορές. Αυτό που έκανε παλιά ο Γρηγόρης, ο Αρναούτογλου, τον οποίο τώρα του βγάζω το καπέλο γιατί πραγματικά έχει γίνει ο εαυτός του και τον εκτιμώ πάρα πολύ τώρα. Και αυτό που κάνει και συνεχίζει να κάνει και θέλει πολύ δουλειά αυτό το πολύ καλό παιδάκι και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Σε ποιο κανάλι? Τώρα θα σου το πω. Α, Παναγία μου. Στον Αλφα. Όχι, όχι. Στον Αντένα. Ο Ουγγαρέζος, μωρέ. Ο Δημητράκης. Που έχει την ευστροφία, την ατάκα. Λοιπόν, ο Δημητράκης, για παράδειγμα, είναι ένα παιδί μορφωμένο. Είναι ένα παιδί σοβαρό. Δεν του πάνε αυτές οι εκπομπές που πάει. Δεν του πάνε. Ή θα πάει να κάνει μία εκπομπή για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι που να είναι να πολύ πω, διαφορετικό. Αυτή η εκπομπή που έκανε το Ούγκα Challenge, που έκανε τις συνεντεύξεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εκεί φαίνεται να έχει και μια άλλη πλευρά του εαυτού. Εκεί μου αρέσει πάρα πολύ. Την οποία όμως μόνο εκεί τη βγάζει. Εμένα μου αρέσει πολύ εκεί. Εκεί ναι. Διότι εκεί πέρα του βγαίνει, ας πούμε, το εγκληματικό εντός εισαγωγικών. Ναι, έχει πολύ το δίκιο. Έχεις απόλυτο καλές, ωραία και τεκμηριωμένα και τρελαίνομαι. Ναι, όχι, προσπαθώ, γιατί εντάξει, να μην λέμε κιόλας αυτό. Γιατί, λοιπόν, 40 χρόνια κατά τα άλλα, ας πάει να κάνει εκπομπή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ναι, είναι πολύ σοβαρός, πραγματικά θα με πείσει. Τώρα, όπως ας πούμε και κάτι άλλο, η Μπεκατόρου δεν κάνει κοπέλα για όλα αυτά που τη βάζουν. Κάνει και να παρουσιάζει αυτά τα παιχνίδια, πώς τα λέει. Το Your Face, Sounds Familiar και τα σχετικά. Τα αυτά και τα λοιπά. Να κάνει έτοιμα format δηλαδή. Format με το κιού της, με το έτσι της, με το χαμογελό της, με το πήγαμε και κάνει. Στα υπόλοιπα είναι ψεύτικη, είναι fake η κοπέλα. Δηλαδή, λίγο είναι fake, είναι το fake, αυτό το είμαι συγκρατημένη να μην χαλάσω σχέση. Το fake το λέω με την έννοια, ναι. Όχι ότι υποκρίνεται, ναι. Δηλαδή της υποκρισίας ότι το κάνει συνειδητά. Στο τηλεάστη γιατί δεν την αγαπούσαμε. Διότι στο τηλεάστη αγάπη μου ήταν άλλο πράγμα. Ναι, γιατί είχε αυτό το μπρίο και αυτή την άνεση δεν το που κάνει ζητάμε τώρα αυτό. Τώρα είναι αλλιώς. Στο τηλεάστη δεν είχε ούτε αυτό το μαλλί, ούτε να μην πετάει το τσουλούφι, ούτε να είναι αυτή την επίφαση, αυτό το επίχρησμα και αυτό το αμπαλάζ που τη βάζουν εδώ. Και είχε και άλλους καλεσμένους. Είχε τον κύριο Παπαδάκη. Το μπρίο, το σκέρτσο, τώρα λέμε. Να πάω δηλαδή, ας πούμε, εγώ σε συνέντευξη να μου κάνει Μπεκατόρου, τι να με ρωτήσει. Που τίποτα δεν ξέρει, αλλά και αυτά που θα με ρωτήσει θα είναι όλα στημένα από πάνω αυτό. Δεν αφήνεται, δεν ξέρει, δεν είναι παιδιά. Η τηλεόραση πρέπει να αλλάξει, ναι. Να πάει σε άλλα χέρια. Τέλος. Λοιπόν. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει γι' αυτό που είναι. Καθίσε φω ετάχθη. Ναι, σωστό και αυτό. Δηλαδή, και κάτι άλλο. Μερικοί, ρε παιδί μου, είναι και καλοί ρεπόρτερ. Ας πούμε, για παράδειγμα, η κοπέλα αυτή, πώς τη λένε, η Σπυροπούλου. Ναι. Λοιπόν, την κοπέλα αυτή, εγώ τη θυμάμαι, όταν έκανε τότε την πρώτη χρονιά με τη Γερμανία, έκανε κάτι ρεπορτάζ που ήταν πολύ καλή. Για πολύ λίγο. Ναι, για δύο, τρία Σαββατοκύριακα. Τις συνεντεύξεις. Για οικοδέσποινα. Ναι. Δεν κάνει, για παρουσιάστρια δεν κάνει για κεντρικά που λες και εσύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν της βγαίνει. Με το ζόρι δεν γίνεται. Μεταξύ είναι ωραία κοπέλα. Είναι ψηλή, είναι κτλ. Είναι τύπου αφέντρα που λένε. Ναι, ναι, ναι. Αυτή θα πήγαινε για ένα σόου
Πώς το λέγανε αυτό που έκανε η Μανολίδου παλιά. Το στιγμή αλήθεια. Γι' αυτό είναι η κοπέλα αυτή. Πες το μου αυτό. Τώρα αφέντρε Σπυροπούλου. Που έχει μία φωνή. Εντό αγωγικών. Η φωνή Σπυροπούλου δεν σα ενοχλεί. Βέβαια είναι δυναμική. Τη βλέπω με μαστίγιο. Η κοπέλα αυτή πρέπει να βγαίνει με ένα μαστίγιο. Και τα υπόλοιπα τέλο. Γιατί έχει απόλυτο δίκιο ο Αλκίνο. Γιατί και εδώ είναι αυτό που λέει fake με την καλή έννοια. Ναι, 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 ναι. Γιατί τις έχουν πει ότι όποιος κάνει πρωινό πρέπει να είναι Ελένη Μενεγάκη. Πρέπει να είναι γατούλα, ναι. Τσακπίνα. Και ρούλα κορομιλά από ό,τι διδάξες, ας πούμε. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν είναι όμως. Αυτές οι σχολές... ίσως, γι' αυτό επιμένω κι εγώ και συμφωνώ απόλυτα με τον Αλκίνο ότι καλό είναι να είναι ο εαυτός μας στον αέρα. Να είμαστε εμείς. Μέχρι αυτό μπορούμε να κάνουμε. Σωστό. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Ή θα σε ακολουθήσει το κοινό ή θα σε φτύσει το κοινό. Αυτό αλλά είναι. Τουλάχιστον θα είσαι εσύ. Αυτό και είναι. Θα ξέρει ο άλλος και τι επιλογές μπορεί να έχει και τι προτάσεις μπορεί να σου κάνει. Σωστά, σωστά. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Αλκίνος. Δηλαδή, λέει και η Κλεοπάτρα, κάνει εικόνα. Να. Την Κωνσταντίνα να πετάξει από πάνω αυτό το δίθεμο τάχα μου την γατουλιά. Και να είναι όπως που είναι δεν την έχει, γιατί αν θυμόσαστε από το τρέιλερ. Τι γατούλα, τι γατούλα. Η κοπέλα είναι πάνθυρας. Ναι, είναι πάνθυρας. Τι γατούλα τώρα. Ναι. Γατούλα σαλονιού με τον. Μέναν εκεί πέρα που έχει, πώς το λένε. Με τον Παύλο του Σταματόπουλου. Ναι, ένα φίλο και τελοιπά που χαριεντίζονται και γελάμε. Δηλαδή κάθε φορά που το βλέπω γελάω και γελάζω κανάλι. Μα είναι κοροϊδία αυτό. Και όχι μόνο εσύ. Εντάξει, παιδιά, είστε υπερβολικοί με την Κωνσταντίνα, πιστεύω. Όχι, όχι εγώ καλά πάρα λένε. Πολύ, λένε καλά, κάνει λάθο. Λένε καλά. Είναι γυναικάρα, για να μην πω και θα την πω γκομενάρα. Α, τρώμαξα. Όχι, δεν είπαμε τίποτα άλλο. Η γυναίκα είναι σεξ, είναι αυτό. Μα δεν λέει κάτι κακό. Κάτι καλό λέει. Να το βγάλει από πάνω τη αυτό το άλλο που έχει. Να βγει με τα ρούχα, τα ανάλογα, με το στυλ, με. Δηλαδή... Μπορεί να το κάνει, έχει την προσωπικότητα να το κάνει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ πιστεύω πως όχι. Εγώ πιστεύω ότι κάνει την εκπομπή και αν δεν είναι συντάξει αυτή να του πει πες αυτό, πες αυτό, δεν μπορεί. Καμία εκπομπή δεν γίνεται με. Να σου θυμίσω ότι επειδή έχουν μιλήσει για το θέμα αυτό, τι φασαρία έκανε για το τραπέζι στο, στο κέντρο. Στο κέντρο. Διεκδικεί. Ξέρει να διεκδικεί γιατί είναι ο εαυτό τη. Έχει προσωπικότητα η κοπέλα αυτή και δεν τη βγαίνει προσωπικότητα και ανταυτού δυστυχώ συγκεντρώνει αρνητικά σχόλια και λυπάμαι γι' αυτό, διότι τελικά έχει βγάλει ένα προφίλ προ τα έξω πάρα πολύ, για να μην πω αρνητικό, θα το έλεγα μπερδεμένο. Είναι μικρή καιρός, είναι κάποιος να τη συμβουλέψει, εάν έχει ανθρώπους καλούς δίπλα της. Εγώ με καλοσύνη τα λέω, η κοπέλα αυτή πρέπει να βρει το δρόμο της διαφορετικά. Μάλιστα. Λοιπόν, Φεβρουάριο για να συνεχίσουμε. Έχουμε 24 με 26 περίπου επεισόδια τα οποία. Είναι σύνολο τα επεισόδια που θα γίνουν. Ή 24-26, γιατί δεν είναι σίγουροι. Για το Voice. Για το Voice. Λοιπόν, κριτική επιτροπή, ποιο είναι στο Voice. Στο Voice είναι κριτική επιτροπή, είπαμε η κυρία Παπαρίζου. Ο Σάκης ο Ρουβάς, ο Μουζουράκης και ο Μαραβέγιας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και παρουσιαστής Καπουτζίδης. Πάει. Φύγαμε λοιπόν από το Voice. Τώρα και φύγαμε να πούμε και ότι εξαιτίας του Voice θα αλλάξει η ώρα το δελτίο. Ναι, η κυρία Μουσιώνη θα λέει 8 με 9 το δελτίο και στη συνέχεια θα συνεχίζει. Δεν μπορούμε το ακουστικό του δηλαδή. Θα είναι κάτι άλλο από εκεί. Και μετά θα έχουμε το Voice. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Survivor τώρα. Είπαμε ότι από 1η Μαρτίου ξεκινάει αυτό το εξαιρετικό παιχνίδι, το εξαιρετικό reality. Πραγματικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τότε, τώρα βέβαια έχω μεγαλώσει, δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει. Δευτέρα ως Πέμπτη θα είναι το Survivor. Την παρουσίαζε ναι, 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 όλες τις χρονιές. Και ο Μαρκουλάκης είχε κάνει φάρμα ή Survivor. Όχι. Ο παίκτης της φάρμας, παιδιά, από το πολεμικό ναυτικό που κλέψε με πάρτε λεπτά. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είχε παρουσιάσει Survivor. Είχε παρουσιάσει και μετά το έκανε νομίζω εκείνος ο παίκτης από το reality. Από το ναυτικό. Ο Βαλάσης. Ο Βαλάσης. Πω, τι θυμηθήκαμε, μιλάμε τώρα. Εγώ πώς το θυμήθηκα. Ανοίξανε οι ντουλάπες, βγήκανε σκελετοί. Ο Βαλάσης, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αποκαλύψουμε τον παρουσιαστή που θα γίνει δώρος μεγάλος. Για να δούμε. Για να ακούσω. Κεντρικά να το πεις. Όχι, εσύ θα το πεις. Όχι, πες το. Σάκης Στανιμανίδης, λοιπόν. Παιδιά, πολύ ωραίο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Και το World Party, γεια σας. Μάλλον γεια σας. Καλά, το World Party είπαμε ότι τελείωσε τη στιγμή που τα έσπασαν οι δύο. Αλλά είχε ακουστεί, θυμάστε. Και εμείς το είχαμε πει, παιδιά, εδώ ότι πέρα. Ότι θα είναι ο Γιώργος Μαυρίδης. Ναι. Το έτερο νήμιση, ναι. Αλλά τελικά είναι ο Σάκης. Ότι βγήκε πάλι από τη γωνία, πάντως το έλεγα. Αυτό το οι φίλοι, πολύ φίλοι. Μα ξέρεις τι, εγώ τον άκουσα για Γιώργο Μαυρίδη. Λέω ρε παιδάκι μου, αυτός δεν είχε πει ότι κουράστηκα να πηγαίνω έρχομαι. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλωσε το σκυλί μου, δεν το ζήσα. Μεγάλωσε η ανιψιά μου, δεν την έσαι. Και λέω τώρα στο Survivor θα πάει. Μου φάνηκε λίγο περίεργο. Ναι. Είναι τελικά... καλή επιλογή όμως, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν δουλέψει. Εξαιρετική παιδιά επιλογή. Έχετε καταλάβει ότι το Μάρτιο, από 1η Μαρτίου, θα υπάρχει κάθε βράδυ το συγκεκριμένο παιχνίδι από Δευτέρα έως Πέμπτη γεμίσαμε. Παρασκευή. Περίμενε, τώρα κύριε, σκέφτομαι. Δευτέρα έως Πέμπτη θα υπάρχει κάθε βράδυ 9 η ώρα. Ναι, που σημαίνει ότι αν Ιανουάριο πάει ο Λιάγκας με το παιχνίδι, λες να το βάλουν πράγμα. Αλλά όχι, δεν μπορεί, έχουν σύριαλ, δεν γίνεται. Έχουν σύριαλ, δεν γίνεται νομίζω απάνω απέναντι. Άρα και το X Factor, να πούμε και αυτό το ρεπορτάζ, ότι ξεκινάει και εκείνο με τη σειρά του κάθε Παρασκευή. Σάκης Ρουβάς,
Όχι η κριτική επιτροπή, γιατί εγώ έχω παρουσιαστή. Παρουσιαστή. Να δεις τι γίνεται. Στη μία περίπτωση ο Σάκης είναι κριτής, ναι, δηλαδή στην περίπτωση του Voice. Και μετά βάζει, αλλάζει ρούχα και γίνεται παρουσιαστής στο X-Factor. Αυτό το παιδί θα μπερδευτεί εντελώς κάποια στιγμή. Δηλαδή, και έχει και μια εγώ σας είπα, παιδιά, βασικά είναι διπλοθεσίτη στο Sky. Στην κριτική επιτροπή φοβάμαι μη βγει και αρχίσει και φωνάζει. Τιμή! Δηλαδή, εγώ φοβάμαι πολύ δηλαδή, ότι θα συμβεί. Δεν θα κόψουμε μεσά, κύριε παιδιά. Δηλαδή, μια σεζόν θα την εμένα πιο πολύ με προβλημάτισε αυτό που είπες. Τι θα γίνει με την Επίδαυρο. Καταλαβες. Έχει τα θεατρικά και το κινηματογράφο. Και να πούμε και κάτι τελευταίο. Έχει το Instagram, έχει τα social media, έχει τα παιδιά. Προλαβαίνει, μάνα μου, προλαβαίνει. Δεν έχει κυρίω να μεγαλώσει. Αυτό το 24ωρο του Σάκη πόσες ώρες έχει για να καταλάβει. 48. Το γυμναστήριο να καταλάβει το μούσκουλο. Η κριτική επιτροπή, για να συνεχίσω, γιατί έχουμε δουλειά εμείς εδώ πέρα. Η κριτική επιτροπή παραμένουν οι τρεις ήδη και υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ποιοι είναι οι τρεις ήδη, θες να μας πεις. Οι τρεις ήδη είναι Θεοφάνους Μαραντίνη. Γιατί και ο Θεοφάνους ο παρουσιαστής θα γίνει η κριτική επιτροπή τώρα. Δηλαδή είναι τουρνουμπούκι κατά ήδη και ίδιοι λοιπόν. Μαραντίνη Στάμπτα και υπάρχει ένα ερωτηματικό για την Πεγκυζίνα. Μικρό ερωτηματικό. Λοιπόν, X Factor έχουμε Μαραντίνη μου είπες. Ακριβώς. Θεοφάνους. Ακριβώς. Στάμπτα. Στάμπτα. Και έχω ένα μικρό ερωτηματικό και ελληνικό. Ζήνα. Και μια σαλάτα στο πέντε. Και μια σαλάτα στο πέντε, εδώ που τα λέμε. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή, γιατί αυτό στο Sky διπλοθεσίτες όλοι. Δεν ξέρω, τα είπα και η ρέμιση, ήταν πολλάκι το κεφάλι. Δύο σε ένα. Μήπως με τον ίδιο μισθό. Να μην πω και το σαμπουάν που ήταν παλιά. Τι να πω. Πάντως σε μένα μ' αρέσει. Unconditioner. Μήπως είναι με ένα μισθό, σου είπε πάρτε το πακέτο. Καλά θάνε παιδιά, με επιμίσθιο. Πάντως παιδιά, στο πολύ used εντάσσεται και ο πλέον ο Σάκης Ρουβάς. Ναι, πολύ χρησιμοποιημένος. Να το πούμε και αυτό. Πολύ χρησιμοποιημένος. Εύχομαι να τα βγάλει πέρα. Βέβαια μοιραία θα έρθει και θα γκώσει που λένε. Δηλαδή μας έχει, δηλαδή είμαστε τίγκα από Σάκη πια. Πιστεύω ότι θα γίνει κάτι ανάλογο με την Ελένη Μενεγάκη. Βέβαια, λένε Μενεγάκη, είχε την εξυπνάδα και έκανε μόνο ένα πράγμα, δεν είχε κάνει τίποτα άλλο. Αλλά αυτή μας την κάρισε με άλλα. Βέβαια, σε κούρασε η Ελένη. Ναι, ναι, και θα σου το εξηγήσω πώς. Ο Σάκης, βέβαια, ακόμα δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει η Ελένη Μενεγάκη. Είναι έξυπνος. Δηλαδή, δεν έκανε αυτούς τους βεντετισμούς της Ελένης. Με παίρνετε φωτογραφίες, δεν θέλω εξώφυλλα, με κυνηγάτε κτλ. Είναι απλός ο Σάκης γενικά σε αυτά και μας φέρνει και καλά στους δημοσιογράφους. Ναι. Πάει για πολιτικό. Εκεί το κερδίζει, εκεί το σώζει. Ναι, ακόμα το πολύ, σώζει. Πολύ, αλλά όμως το μάτι μου δεν το σώζει, γιατί πλέον πολύ Σάκης. Ναι. Σάκης εδώ, Σάκης στη Ρωσία που πήγε εκεί, Σάκης παραπέρα, Σάκης στη Eurovision, Σάκης στο. Στην Επίδαυρο, Σάκης στο. Στη διαφήμιση, Σάκη στο γυμναστήριο, Σάκη στο Ροντουφεκά. Σάκη στο φιλανθρωπικό, Σάκη στην αυλία. Σάκη στην Κέρκυρα, Σάκη μπαμπά, Σάκη αλλάζει πάνε. Πώ ήταν η διαφήμιση. Σάκη παντρεύτηκε, Σάκη δεν παντρεύτηκε. Σάκη πολιτικό. Επιμένεις εσύ σε αυτό. Και Σάκη υδραυλικό, μόνο να πει. Σάκη υδραυλικό. Και εκεί ειδικευόμαστε. Εμείς δεν το συζητάμε. Εμείς εκεί το έχουμε. Εμείς ο ποιος θέλει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, μακάρι το παιδί να είναι καλά. Είναι και κερκυραίος πατριώτης μου. Τον αγαπάω, αλλά εντάξει. Να του στείλουμε και πολύ βιταμίνες. Λίγο φρένο, βρε αγάπη μου. Λίγο φρένο, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί. Το μάτι, το μάτι. Να σου πω και κάτι τώρα. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Ο Σάκης και μετά σου λέει μετά όχι χτίζονται καριέρες. Τι λες, μανούλα μου. Μεγαλύτερο